Κανονικά και με σταθερούς ρυθμούς προχωρά το έργο κατασκευής της νέας πλωτής δεξαμενής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του οργανισμού Λιμένος. Προϋπόθεση εκκίνησης του έργου του τερματικού LNG είναι η έναρξη των εργασιών του αγωγού φυσικού αερίου IGB, η οποία σύμφωνα με τον Χρήστο Δούκα αναμένεται να γίνει το καλοκαίρι του 2018. Το έργο του IGB, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται σε διαδικασία εξέβρεσης προμηθευτών και κατασκευαστών, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία υλοποίησής του. Να σημειωθεί ότι ο αγωγός αυτός θα λαμβάνει το φυσικό αέριο αφού αυτό εξαϊλωθεί από τον FSRU, ώστε να τροφοδοτήσει τις χώρες διέλευσης, και αυτός είναι και ο λόγος που η λειτουργία του αποτελεί προϋπόθεση της λειτουργίας του αγωγού FSRU. Πρέπει πρώτα να αρχίσει ο αγωγός IGB και αμέσως μετά ή παράλληλα με αυτό να ξεκινήσει και ο αγωγός για το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Το χρονοδιάγραμμα, πόσο πληροφορούμαστε για την έναρξη του έργου του IGB, τοποθετείται ότι η έναρξη του έργου θα γίνει στις αρχές του καλοκαιριού. Ήδη η κοινοπραξία, όπου συμμετέχουν δηλαδή οι ΔΕΠΑ, οι ελληνικές εταιρείες κατά 50% και κατά 50% βουλγαρικές εταιρείες, έχει ξεκινήσει διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή του προμηθευτή των σωλήνων και την επιλογή του κατασκευαστή του έργου. Μια διαδικασία η οποία μπορεί να τελειώσει ενδεχομένως σε πολύ λίγους μήνες, 2-3 μήνες το πολύ, αλλά μπορεί να κρατήσει και κάποιες μήνες παραπάνω, αν υπάρξουν ενστάσεις ή άλλες αντιρρήσεις στη διαδικασία του διαγωνισμού. Μόλις τελειώσουν αυτές οι διαδικασίες, το έργο είναι καθ' ολοκληρία έτοιμο, αδειοδοτημένο και χρηματοδοτημένο για να ξεκινήσει. Γι' αυτό και οι εκτιμήσεις που υπάρχουν από όσους ασχολούνται με τα ζητήματα τα ενεργειακά της περιοχής μας λένε ότι το έργο θα ξεκινήσει στις αρχές του καλοκαιριού. Το έργο θα εγκατασταθεί 17,6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και θα έχει αποθηκευτικούς χώρους 170.000 κυβικών μέτρων. Διαθέτοντας δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου 6,1 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως, το πλωτό τέρμιναλ θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου με αγωγό μήκους 28 χιλιόμετρων, μέσω του οποίου το αεριοποιημένο LNG θα προωθείται στις αγορές τόσο της Ελλάδας όσο και της ευρύτερης περιφέρειας, εν προκειμένου της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Ουγγαρίας αλλά και της Ουκρανίας. Το έργο συνδυάζεται τόσο με τον TAP όσο και με τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας IGB, με του οποίου την έναρξη λειτουργίας πρόκειται να συμβαδίσει. Και επομένως, κατά την άποψή μου, αμέσως μετά θα ξεκινήσει και η κατασκευή του πλωτού τερματικού σταθμού του FSRU στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης νοτίως της Μάκρης, από την κοινοπραξία η οποία ως γνωστόν περιλαμβάνει 5 εταιρείες, την εταιρεία Gas Trade του ομίλου Κοπελούζου, την Gas Log του κυρίου Λιβανού, την Bulgar Gas, την ΔΕΠΑ και μια αμερικάνικη εταιρεία που σύμφωνα με τις ενδείξεις, όπως μας ανέφερε και ο υπουργός ο κ. Παπαδημητρίου, θα είναι η Tellurium Energy, μια εταιρεία από το Τέξας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να δημιουργούνται εντυπώσεις ότι κάτι χαλάει το έργο. Τα έργα αυτά είναι υιοθετημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε έργα που ωφελούν το ενεργειακό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αποφασισμένο ότι θα γίνουν. Προφανώς οι διαδικασίες είναι αυτές που θα καθυστερήσουν ενδεχομένως για κάποιους μήνες την έναρξη του έργου. Συνεπώς είσαστε αισιόδοξος ότι θα κινήσουν αυτά τα δύο έργα εντός του 2018? Απολύτως.